Ο κύριος Κουμουτσάκος από την Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Κουβλέτης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ξεκαλάκης, τα λέμε εντάχει, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα, κύριε Ξεκαλάκη. Ξεκινάμε με αυτό το θέμα που έχει. Με το άλλο χρήμα θα ξεκινήσουμε τώρα. Με αυτό που δεν έχουμε, λόγω της κυβέρνησης. Έχουμε και το πρωτοσέλιδο του Βήματος. Με αυτό που έχει προκύψει, κύριε Κουμουτσάκο, να ξεκινήσω με εσάς. Θυμηθήκατε τώρα μετά από 3 χρόνια να πείτε στις τράπεζες, ρε παιδιά, κατεβάστε τις προμήθειες, γιατί οι προμήθειες είναι και πριν την κυβέρνησή σας, ήταν και πριν τις άλλες κυβερνήσεις. Να πείτε τώρα, μειώστε τα επιτόκια, αυξήστε τα επιτόκια καταθέσεων. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα brand affair σκληρό. Ποιος θα είναι κερδισμένος, θα είναι τελικά οι πολίτες? Λοιπόν, τα μεγάλα κέρδη των συστημικών τραπεζών και γενικότερα των τραπεζών έκαναν αναγκαία μια ισχυρή παρέμβαση ο πλευράς κυβέρνησης προς τις τράπεζες. Η κυβέρνηση ζητάει συγκεκριμένα πράγματα από τις τράπεζες. Ζητάει την μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων, την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων. Προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά μεταξύ 4,5 και σχεδόν 0. 4,5 χορηγήσεις, σχεδόν 0 οι καταθέσεις. Ζητάμε την μείωση της επιβάρυνσης μέσω των κλασικών τραπεζικών εργασιών. Ζητάμε επίσης, και ήταν μια πολύ δύσκολη συζήτηση με τους εκπροσώπους των συστημικών τραπεζών, ζητάμε επίσης να είναι θετική στους δανειολήπτες που έχουν ανάγκη και που είναι συνεπείς δανειολήπτες, και τελευταίο να αποδέχονται πολύ πιο εύκολα τις αιτήσεις εξοδικαστικού συμβασμού. Εμείς έχουμε καταλάβει τι ζητάτε. Το ερώτημα, αυτά, κύριε Κουμουτσάκο, λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, γιατί ναι, μας βλέπετε από το πρωί στην εκπομπή, έχουμε πει τι ζητάτε. Το ερώτημα είναι αν σας πούνε όχι. Λοιπόν, αυτό το αν. Ακούστε. Νομίζω ότι είναι σαφές και από την προηγούμενη θητεία αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε επιλέξει μέσα σε μεγάλες δυσκολίες. Σε μεγάλες δυσκολίες και δημοσιονομικές, αλλά και εν εξελίξη κρίσεων, έχουμε πει ότι θα στηρίζουμε τους Έλληνες πολίτες. Τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι λόγια. Έχει αποτυπωθεί σε ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό νούμερο. Μην το γενικεύουμε, κύριε Κουμουτσάκο. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για στεγαστικά δάνεια, για καταθέσεις, για επιτόκια. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε μια νέα γενιά. Δεν θέλουμε μια γενιά κόκκινων δανείων. Προσέξτε, ο Πρωθυπουργός, λέω ότι έχουμε δώσει ήδη δείγματα γραφής με 53 δις παρέμβαση. Και τώρα λοιπόν, εάν οι τράπεζες μέσα στους χρόνους που καθορίστηκαν σε μια δύσκολη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Σταϊκούρα δεν ανταποκριθούν στους χρόνους που εκείνες δέχτηκαν, τι θα κάνουν, για πείτε μας, όλα τα ενδεχόμενα τα εργαλεία. Κοιτάξτε, ναι, πράγματι και τα έχουμε και αποφασιστικότητα υπάρχει. Είπατε όλα τα ενδεχόμενα, κυβέρνηση, είναι ανοιχτά. Ποια ενδεχόμενα δηλαδή? Ακόμα και κάποια φορολόγηση των τραπεζών. Είναι είδηση αυτό που. Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό το αποκλείει αυτό η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό ο έκτακτο φόρο που ζητάει ο κύριο Σκουρλέτη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να το φέρετε εσείς. Συγγνώμη, πρώτα το ζήτησε ο κ. Σανδουλάκης, ναι, για να είμαστε. Όταν, ακούστε, να ακούστε. Το λέει. Όταν, παρά την κίνηση που κάνουμε, να λυθεί η διαφορά μέσα από μια έντονη συζήτηση και αντιπαράθεση, οι τράπεζες δεν ανταποκριθούν, αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνηση κρατάει τη δυνατότητα να πάρει μέτρα. Άλιστα. Αυτή είναι μια δυνατότητα. Ωραία, δεν είναι μια είδηση. Κρατάμε το μέτρο που είπατε, λέω, τη φορολόγηση. Αυτό που σας λέω έχει τη δυνατότητα τράπεζα να αντιδράσει. Η κυβέρνηση να αντιδράσει. Πάμε και στον κύριο Σκουρλέτη. Προς όφελος των πολιτών. Ναι. Το έχουμε κάνει και θα το ξανακάνουμε αν χρειαστεί. Θα ψηφίσει τον νόμο, μάλλον. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε. Και να κλείσω με αυτό. Εμείς δεν είμαστε της λογικής ότι υπάρχει ένας φόρος για κάθε πρόβλημα. Έτσι, αυτό κάνει αντιπολίτευση. Για κάθε πρόβλημα η εύκολη λύση είναι μείωσε το ΦΠΑ, φορολόγησε αυτό που κάνει, μεγάλωσε τις φορολογίες, χωρίς να έχουν συνείδηση της επίπτωσης στην οικονομία. Η αλήθεια πάντως, κύριε Σκουρλέτη, γιατί να έρθουμε σε εσάς, είναι ότι για κάθε πρόβλημα έχετε μια τέτοια πρόταση. Δηλαδή, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, του ειδικού φόρου κατανάλωση, όλα αυτά γίνονται όλα μαζί. Μιλήσατε πριν από λίγο για ένα brand affair ανάμεσα στις τράπεζες και την κυβέρνηση. Το brand affair δεν είναι αυτό. Το brand affair είναι ανάμεσα σε εκείνες τις πολιτικές οι οποίες θέλουν να καθορίσουν ένα διαφορετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται οι τράπεζες, οι συστημικές τράπεζες να λειτουργήσουν. Εκεί είναι οι διαφορές. Εμένα πραγματικά αυτό το παιχνίδι του Πρωθυπουργού με τους ομοτράπεζους τραπεζικούς δεν με πείθει ότι είναι μια πραγματική αντιπαράθεση. Και γιατί το λέω. Και γιατί το λέω. Να καταδικάσει τους δανειολήπτες και γιατί το λέω. Έχουμε χρόνο. Βεβαίως. Ωραία. Γι' αυτό κάνουμε και. Σας παρακαλώ. Και διάλογο. Ναι, ωραία, χαίρομαι. Τότε χαλάρα. Μεταξύ μας μπορούμε. Χαλάρα, γιατί άκουσα πριν ότι βιαζόμαστε γι' αυτό. Μιλήστε. Λοιπόν, λέω λοιπόν, οι χρεώσεις, οι παράλογες χρεώσεις, οι απαράδεκτες χρεώσεις για απλές τραπεζικές συναλλαγές, για αντικατάσταση καρτών,
Δεν είναι καινούριο πάντως. Δεν είναι κάτι καινούριο. Όχι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και προφανώς δεν ήταν προηγούμενο ο κόσμος σε μια κατάσταση που μπορούσε να τους αντέχει και τώρα δεν τους αντέχει. Δεν υπήρξε καμία απολύτως παρέμβαση. Όπως δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση σε σχέση με την δανειοληπτική πολιτική των τραπεζών, όπου εξαιρούν την μεγάλη πλειοψηφία των μικρομεσαίων βιώσιμων επιχειρήσεων. Δεν μιλάω για αυτές οι οποίες είναι αμφισβητούμενη η πιστοληπτική τους ικανότητα, αλλά για αυτές που μπορούν. Αυτό λοιπόν είναι μια πολιτική που ξεκινάει από την κορφή έως τη βάση, αποτυπώνεται στον τρόπο που διαχειρίζεται με εντολή της κυβέρνησης στο Ταμείο Ανάκαμψης τα κονδύλια του, που κατευθύνονται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις που δεν τα έχουν μάλιστα ανάγκη και τα επανακαταθέτουν χωρίς να τα επενδύουν, παρόλο ότι τα παίρνουν με πολύ μικρά επιτόκια στις τράπεζες και εμφανίζεται εικονικά μια αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα, τότε η πρόταση για μια έκτακτη εισφορά είναι απολύτως δικαιολογημένη. Mm-hmm. Στις τράπεζες που έχουν υπερκέρδη, στις τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν τρεις φορές με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων, στις τράπεζες που δεν παίζουν τον ρόλο τους όπως θα έπρεπε και είναι αναγκαίο σε μια οικονομία, δηλαδή να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη και τις ανάγκες. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται και ένα τελευταίο. Ναι. Μια και έχουμε χρόνο, όπως είπατε. Σωστό, έχουμε. Και ένα όχι τελευταίο. Άπλετο, αλλά έχουμε. Έχουμε μέχρι να μας πούνε ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Άρα να προλάβουμε να μιλήσουμε και πολύ. Έχουμε χρόνο, μην ανησυχείτε. Το είπα, πρέπει να διαχειριστούμε εμείς τον χρόνο. Πολύτιμο και ακριβό μέγεθος. Αφήστε να διαχειριστούμε εμείς τον χρόνο, εσείς δώστε. Θα κάνουμε και διαχείριση αυτή τη θέση. Τώρα χάνουμε χρόνο όμως, γιατί δεν θα με πείτε σε καλά. Ένα τελευταίο, προσέξτε τώρα να δείτε. Η τραπεζική αγορά δεν μπορεί να επαφίεται αποκλειστικά και μόνο η λειτουργία της στους κανόνες που επιλέγουν οι συστημικές τράπεζες για τον εαυτό τους. Χρειάζεται παρέμβαση πέρα από το πλαίσιο, αλλά και με ένα ισχυρό δημόσιο παίκτη. Μάλιστα. Η Εθνική Τράπεζα, η οποία είναι πάνω από 45% υποκατοχή δημόσιων, του δημοσίου, αυτή τη στιγμή σκοπεύει αυτή η κυβέρνηση να την ιδιωτικοποιήσει. Πρόκειται για ένα εθνικό έγκλημα. Μάλιστα. Βάλατε πολλά στο τραπέζι. Έβαλα πολλά, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Και θέλω να σας καλά κάνατε και τα βάλατε. Εγώ βλέπω πάντως ένα κοινό παρονομαστή, κύριε Ξεκαλάκη, στην κουβέντα που κάνουμε εδώ πέρα. Ακόμα και ο κύριος Κουμουτσάκος είπε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Άρα δεν βλέπω προς τι αντιπαράθεση. Κοιτάξτε, η αντιπαράθεση έγκυται στο εξής. Εξ αρχής εμείς είχαμε πει ότι σώθησαμε τις τράπεζες για τις ανακεφαλαιοποίησεις τρεις και τέσσερις φορές για να έρθουν και να στηρίξουν την ελληνική οικονομία, να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, τα ελληνικά νοικοκυριά. Ανταυτού τι βλέπουμε? Βλέπουμε διαρκείς ληστρικές αυξήσεις σε υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες. Βλέπουμε διαρκώς να κλείνουν τα καταστήματα και να υποφέρει ο κόσμος, οι συνταξιούχοι, μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι που δεν μπορούν να χειριστούν το διαδίκτυο. Τι να κάνουν, μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση γι' αυτό, για τη διοίκηση κάθε τράπεζα? Όχι, αυτό που λέμε όμως είναι ότι είναι αδιανόητο εμείς να έχουμε στηρίξει τις τράπεζες για να υπηρετήσουν το δημόσιο και το κοινωνικό συμφέρον και τελικά να πλουτίζουν οι τραπεζίτες εις βάρος όλων ημών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, εδώ και ένα χρόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί δεν πρέπει να έχουμε κοντή μνήμη, ήρθε και έθεσε το θέμα των επιτοκίων, καταθέσεων που είναι 0,05% και δανεισμού που κυμαίνεται περίπου στο 4,85%, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να συζητάμε σήμερα ότι πρέπει να υπάρχει φορολόγηση των κερδών, των υπερκερδών των τραπεζών. Στο ίδιο πλαίσιο που είχαμε συζητήσει πριν λίγο καιρό για τα ενεργειακά. Η κυβέρνηση τώρα έρχεται και το λέει απλά και θα δούμε αν θα το υλοποιήσει. Γιατί αντιλαμβάνεται πλέον επίσης την κοινωνική οργή. Η κυβέρνηση δεν λέει για φορολόγηση. Είχε πέσει στο τραπέζι. Άκουσα τον κύριο Κουμουτσάκο. Ναι, ναι, όχι, γι' αυτό το λέμε. Άρα, η κυβέρνηση μένω σε αυτή τη φάση. Ναι, θα απαντήσετε συνολικά. Θα απαντήσετε συνολικά σε αυτή τη φάση μένει στην πίεση που ασκεί στις τράπεζες, ναι, για να ανταποκριθούν σε δεσμεύσεις. Ότι ένα όπλο είναι η φορολογία. Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, όλα είναι ανοιχτά. Αυτό η ουσία είναι ότι το πρόβλημα υπήρχε και υπάρχει, απλά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, πέραν των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε, βλέπει και την κοινωνική οργή που διαμορφώνεται καθημερινά στο πεζοδρόμιο. Ναι. Και γι' αυτό έρχεται και προσπαθεί πάλι επικοινωνιακά να λύσει το πρόβλημα. Αλλά αντιλαμβάνεστε. Αυτό είναι το τελευταίο κύκλο της συζήτησης. Με αυτή την κυβέρνηση μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστείτε λόγω της απλής αναλογικής αύριο μεθαύριο. Μπορεί να τα φέρει έτσι και ζωή. Να το πω. Πιστεύετε ανάποδα. Να ξεκινήσω με τον κύριο Σεκαλάκη. Πιστεύετε εσείς. Πιστεύετε εσείς, για να το λύσω μια και καλή, ότι με τον άνθρωπο ο οποίος έπληξε με τις επιλογές του τη δημοκρατία, τον υποκλοπέα του Νίκου Ανδρουλάκη και του Πασόκ,
και όλη τη Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, με βάση τα δημοσιεύματα που και οι έγκριτες εφημερίδες, όπως είναι το Βήμα που βλέπω τώρα εδώ πέρα, έχουν αναφέρει, θα μπορούσε ποτέ να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ? Προφανώς και όχι. Μάλιστα. Απαντήσατε, κύριε Σκουρλέτη. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να μας πει ο κύριος Κουμουτσάκης μέχρι πού είναι διατεθειμένη. Ναι, σωστό. Λοιπόν, μέχρι πού είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να πιέζει τις τράπεζες για να συμμορφωθούν. Πριν σας πει αυτό, θα μου πείτε εμένα, αν πιστεύετε ότι θα πάρετε τις εκλογές τις επόμενες. Που έχει έτσι ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Διότι, για παράδειγμα, στις 21 του μηνός κλείνει η Βουλή, περιμένουμε ένα πολυνομοσχέδιο, το γνωστό πολυνομοσχέδιο του τέλους του έτους. Μέχρι εκεί λοιπόν να περιμένουμε, θα μας φέρετε καμιά έκτακτη φορολογία? Ή επειδή πάμε για εκλογές, θα πετάμε έτσι κουβέντες στον αέρα? Καλά, δεν το αποκαλύψεις. Και τελειώνω πάλι λέγοντας το εξής. Έχει ισχυρή σημασία να υπάρχει ένας δημόσιος πυλώνας σε μια ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά. Διότι αν η Εθνική Τράπεζα ήθελε να παίξει τον ρόλο της, θα μπορούσε μονομερώς να μειώσει επιτόκια, να κάνει μια άλλη πολιτική για τους δανειολήπτες. Και να οδηγήσει και τους άλλους να ακολουθήσουν. Ακριβώς. Όπως πρόσφατα το έκανε η ΔΕΗ και κράτησε τα τιμολόγια με μηδενική αύξηση από το 2015 έως το 2019. Πράγμα που δεν το κάνατε όταν ήσασταν εσείς που συμπλέατε σε νεοφιλελευθερισμό και κόντρα τότε με την Ελληνοκρατία. Άρα λοιπόν αυτό αφορά εσάς. Ελπίζω να έχετε βάλει μυαλό. Ελπίζω να έχετε βάλει μυαλό να μην κάνετε τα ίδια λάθη. Τη σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία. Τις εκλογές θα τις πάρουμε. Αυτό είναι. Ωραία, αυτό σας κρατήστε λοιπόν. Κρατήστε ένα λεπτό και κρατήστε την ώρα και την ημερομηνία. Το κρατάμε. 8 και 27, μέρα 4 Δεκεμβρίου. Πολύ σύντομα για τις τράπεζες. Η διαφορά επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου χορηγήσεων συμβαίνει στην Ευρώπη και έρχεται πλέον και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδράει η Ένωση σε αυτό. Και θα δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Πλασματική λέει αύξηση καταθέσεων. Όχι. Η αύξηση των καταθέσεων προήλθε στην εποχή μέσα της πανδημίας λόγω της στέρης, δυνατής και ισχυρής παρέμβασης του κράτους να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσα στην πανδημία. Ένα. Δεύτερον. Η βασική μας. Μιλήσατε ότι δεν βλέπετε αντιπαράθεση, αλλά θέλετε σύγκρουση με τις τράπεζες. Η δική μας λογική δεν είναι μονίμως μια σύγκρουση για όλα, ούτε φόρος για όλα. Όχι, λέω μέχρι πότε θα περιμένετε. Από εδώ και πέρα. Δόθηκαν συγκεκριμένες ημερομηνίες και θα δούμε αν θα τις στηρίξουν τράπεζες. Είναι είδηση όλο... που λέει ο κ. Κουμουτσάκος. Το 2014 το έχουν πει ο κ. Σταϊκούρας. Η είδηση είναι που είπε ότι θα φορολογήσει τις τράπεζες. Η είδηση είναι ότι πρέπει να μείνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Δεν θέλουμε νέα γενιά κόκκινων δανείων. Οι πολίτες περνάνε μέσα από μια κρίση και πρέπει να στηριχθούν. Η δική μας λογική για να καταλάβετε συνολικά την πολιτική μας είναι ελεύθερη οικονομία, προστατευμένη κοινωνία. Μπορούν και τα δύο να συνυπάρξουν. Ωραία. Και επειδή πιστεύουμε σε αυτό και επειδή μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και ανασφάλειας ελεύθερη, όχι όπως θέλουμε, επειδή σε ένα περιβάλλον μεγάλης ανασφάλειας και αβεβαιότητας, ο πολίτης θέλει σταθερότητα και σιγουριά, γι' αυτό θα κερδίσουμε τις εκλογές. Άρα όλοι κερδισμένοι είναι και εμείς είμαστε κερδισμένοι, φίλες και φίλοι, γιατί θα πάμε.